Αντώνη και Γιάννο, οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα σας χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το καθένα και τα βαθμολόγησαν με άριστα το 10. Είναι σαν να έχεις μια καταπακτή κάτω από τα πόδια σου που ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα ναι ή με ένα όχι μπορεί να ανοίξει και να πέσει μέσα και να εξαφανιστείς. Το πιάτο με τον αριθμό 1 ανήκει στον Αντώνη. Επομένως, το πιάτο με τον αριθμό 2 ανήκει στο Γιάννο. Ναι. Λευτέρη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τη δική σου βαθμολογία για το πιάτο του Αντώνη. Δεν έκανες ένα ωραίο πιάτο. Το κοτόπουλο το πέτυχες. Είχες καλή εκτέλεση στο κουσκούς. Η σάλτσα σου ήτανε στο πιάτο διακριτική πολύ. Θα ήθελα λίγο παραπάνω. Γιάννη, να δούμε και τη δική σου βαθμολογία στο πιάτο του Αντώνη. Επτά. Αντώνη, συνολικά το πιάτο σου μου άρεσε. Απέδωσες πολύ ωραία το κοτόπουλο. Το κουσκούς ήταν καλομαγειρεμένο, αλλά θεωρώ ότι έλειπε λίγο γεύση. Ήταν ελαφρώς άγευστο. Και συμφωνώ με τον Λευτέρη ότι θέλαμε λιγάκι σάλτσα παραπάνω. Δημήτρη. Έξι. Εγώ, Αντώνη, ήθελα λίγο παραπάνω άρωμα. Λίγο παραπάνω γεύση. Το κουσκούς σωστά ψημένο, το κοτόπουλο σωστά ψημένο και η κρούστα στο μπέικον σωστή. Ήτανε λίγο άγευστο. Ήθελα λίγο άρωμα παραπάνω. Για να πω την αλήθεια, περίμενα ότι από τον κύριο Σκαλμότσο θα πάρω κάτι παραπάνω. Αλλά επανειλημμένος έχει αποδείξει ότι είναι αυστηρός κριτής. Παρά τον χαρακτήρα το οποίο είναι ο πιο πρόσχαρος ενδεχομένως από όλους. Λευτέρη, να δούμε τη βαθμολογία σου και για το πιάτο του Γιάννου. Γιάννο. Εφτά. Έκανες κι εσύ ένα πολύ ωραίο πιάτο, Γιάννο. Ήταν λίγο λιγότερο το κουσκούς, θα ήθελα λίγο παραπάνω. Να ανέβει λίγο το μαξιλάρι σου, για να κουμπίσεις το κοτόπουλο επάνω. Βλέποντας το πρώτο εφτάρι, σκέφτηκα ότι θα κρυφθεί στον πόντο. Κατάλαβα ότι ξεκινάει μεγάλο τέλειο. Γιάννη. Τέσσερα. Γιάννο, έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια. Από το πιάτο σου μπορούσα να το διακρίνω αυτό. Το κουσκούς ήταν πολύ γευστικό, πιο γευστικό από το κουσκούς του Αντώνη. Έκανες όμως ένα μεγάλο σφάλμα που σου κόστισε αρκετούς βαθμούς. Και αυτό ήταν το κοτόπουλό σου, το συγκεκριμένο κομμάτι που πήρα εγώ για να δοκιμάσω, ήταν ομό. Ήταν ομή η μους, δεν είχε μαγειρευτεί και ήταν ομό και κάποιο κομμάτι από το στήθος του κοτόπουλου. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι αρκετά σοβαρό, φαντάζομαι το γνωρίζεις, και γι' αυτό και εγώ δεν μπορούσα να σου δώσω κάποια παραπάνω βαθμολογία από το 4. Γιάννο μου, μέχρι τώρα έχεις συγκεντρώσει 11 βαθμούς. Αν ο Δημήτρης σε βαθμολογήσει με 8, αποχωρείς από το παιχνίδι. Για να παραμείνεις, Γιάννο, στο MasterChef, θα πρέπει ο Δημήτρης να σε βαθμολογήσει με το απόλυτο 10. Αν όμως σου βάλει 9, το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο. Στην περίπτωση αυτή, θα αποφασίσουν εδώ μπροστά σας ποιος θα αποχωρήσει από το MasterChef.
Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι. Όμορφο πιάτο, σωστή προσπάθεια, ωραία σάλτσα, αλλά δυστυχώς και σε μένα υπήρχε άπιστο κομμάτι. Μακάρι να μπορούσα να κάνω, ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να δοκιμάσω το κοτόπουλο σου. Όταν ο κύριος Λουκάκος και ο κύριος Καρμούτσος μου είπαν ήταν άψητο, πραγματικά... Γιάννο, λυπάμαι. Συγκέντρωσες 14 βαθμούς έναντι 20 του Αντώνη. Αντώνη, συγχαρητήρια για την επίδοσή σου. Μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι του MasterChef. Ευχαριστώ πολύ.